Αλλά γενικά βλέπω μια τάση στο να ξεφύγει η κατάσταση σε οποιοδήποτε τομέα. Δηλαδή, γίνονται πράγματα που γινόντουσαν και παλιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά πλέον γίνονται με ένα σκεπτικό σαν να θέλεις να φωνάξεις, ξέρεις. Να ακουστείς. Δεν ξέρω γιατί. Μας βγαίνει παντού αυτό. Βασικά δεν ξέρω γιατί. Μπορώ να φανταστώ γιατί, αλλά μας βγαίνει παντού. Παντού. Από τηλεόραση μέχρι πορείες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, π.χ. τώρα που πω για τηλεόραση. Και παλιά η τηλεόραση σκουπίδι ήταν. Αλλά είχε πλάκα. Δηλαδή, έβλεπες, ας πούμε, ένα Big Brother, π.χ. και έλεγες, α, τι μαλάκες που είναι, ξέρω. Okay. Πλέον, το βλέπεις για να δεις τι κακό θα κάνουν, τι θα σε τσιγκλήσει, τι θα κάνουν λάθος, τι θα τέτοιο, για να βγεις την επόμενη μέρα και να τους βρήσεις σε social, σε YouTube, σε Facebook, σε Instagram. Δηλαδή, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Δεν το βλέπεις πλέον για να περάσεις καλά με το τι λύθη που είναι οι υπόλοιποι. Που αυτό το καταλαβαίνει. Έχει μια βάση. Θες να νιώσεις καλύτερα με τον εαυτό σου. Έχεις κόμπλεξ. Sorry, αλλά έτσι γίνεται. Έχεις κόμπλεξ. Θες να δεις κάποιον κατώτερο από σένα και να γελάσεις με το χάλι του. Έχει, δεν έχει νοητικό πρόβλημα, αυτό κάνεις. Από το Κολοσσέο μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα γίνεται. Κάποιος είναι σε χειρότερη κατάσταση από σένα και εσύ γελάς με αυτό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλλά ενώ παλιά το έβλεπες και γέλαγες με αυτά τα πράγματα και το συζητάγατε μετά και χαχαχαχουχουχου, αυτό δεν άλλαξε και η ζωή μας, πλέον πρέπει να γίνει πανικός. Πρέπει να τους βγάλουμε στην πλατεία και να τους κρεμάσουμε, ξέρω εγώ. Έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα. Έως πολύ. Και εμένα δεν μου έρχονται tears up τώρα. Κατάλαβες, δηλαδή να βάλουμε και λίγο κάποιες προτεραιότητες, παιδί μου. Ναι μεν, καταστρέφει το κόσμος, αλλά να μου έρθουν τα tears up.